υποδομές της πόλης, με κύριο άξονα βέβαια το κυκλοφοριακό πρόβλημα το οποίο μπορεί να υπάρξει με την κατασκευή του flyover. Από ό,τι αντιλαμβάνομαι θα γίνει η άμεση πρόσληψη πολλών ή η απόσπαση πολλών τροφονόμων ώστε να διευκολυνθούμε στην πόλη προς την κατεύθυνση αυτή, και έθεσα βέβαια το θέμα της αξιοποίησης του παραλιακού μετόπου της Θεσσαλονίκης που για μένα είναι, μπορεί να είναι ο κύριος αναπτυξιακός πόλος της πόλης. Είμαστε ικανοποιημένοι γιατί υπήρξαν απαντήσεις, υπήρξαν αναφορές στα έργα τα οποία βρίσκονται σε εξέλιξη και τα οποία βρίσκονται σε ένα πάρα πολύ καλό επίπεδο. Ακόμα για παράδειγμα το παιδιατρικό νοσοκομείο του Φιλίου που έχει εμπλοκεί, έχει τελειώσει, έχει υπογραφεί η σύμβαση και ως τα τέλη του χρόνου ξεκινούν τα έργα του παιδιατρικού νοσοκομείου στο Φιλίου μας. Για το ογκολογικό νοσοκομείο έγινε κάποια συζήτηση? Όχι, δεν έγινε, δεν αναφέρθηκε. Υπήρξε μια γενική αναφορά για τα νοσοκομεία και το οποίο έχουν ενταχθεί όλο στο πρόγραμμα για την ανακαίνιση ειδικά των τμήματων του υγόντων περιστατικών. Είχα μια οικοδομητική συζήτηση για τον Πρωθυπουργό για όλα τα έργα. Αυτό που του θέσαμε με την επιτάσσεω είναι ότι ξεκινώντας το flyover η πόλη θα πάθει κυκλοφοριακό έφραγμα. Άρα λοιπόν χρειάζονται άμεσα μέτρα επίλυση του αυτό. Ο Πρωθυπουργός όχι μόνο συμφώνησε, αλλά μας εξήγησε και το σχέδιο το οποίο υπάρχει για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε προσωρινά αυτή τη λύση για να γίνει ένα πολύ σημαντικό έργο υποδομής στην πόλη μας. Μεταφέρουμε το έντονο έγκλημα των συναντιών στη Θεσσαλονίκη, πρέπει να είναι στο επίκεντρο. Έγινε πραγματικά ένας μόνος διάλογος και ο Πρωθυπουργός το δείχνει πράκτος με τόσα έργα που είναι σε εξέλιξη όλη αυτή την περίοδο και πραγματικά θα αλλάξει όψη η Θεσσαλονίκη με την ολοκλήρωση των έργων αυτών σε ό,τι με αφορά. Επειδή η απορρόφηση των κονδυλίων του Ταμείου Ανάκαμψης είναι μια κατάσταση δυναμική, έθεσα το ζήτημα να μπορέσουν να εξετασιστούν όλες οι δυνατότητες που υπάρχουν η Θεσσαλονίκη να πάρει από το Ταμείο Ανάκαμψης τα περισσότερα δυνατά κονδύλια που μπορεί για να αξιοποιηθεί και αυτό το επενδυτικό εργαλείο. Τα επόμενα 4 χρόνια θα είναι ένα μεγάλο στοίχημα για τη Θεσσαλονίκη μας και είμαι πολύ αισιόδοξος ότι θα το κερδίσουμε. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, η νέα κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, οι δημοτικές αρχές που θα λάβουν φρέσκια εντολή από τους πολίτες σε λίγο καιρό, αλλά και οι φορείς, τα επιμελητήρια, θα συνεργαστούμε με καλή συνεννόηση, με σχέδια και όραμα. Εγώ προσωπικά ήξερα ένα θέμα που ταλαντίζει όλη την Ελλάδα, κυρίως όμως τους ανθρώπους του πρωτογενή τομέα της μεταποίησης, το μεγάλο πρόβλημα που υπάρχει με τους εργάτες μας. Γιατί πραγματικά βλέπουμε επενδύσεις να γίνονται, σε προηγούμενο να πάρουν πολύ μεγάλες, από την άλλη όμως βλέπουμε ότι υπάρχει μεγάλη αδυναμία από κόσμος που μπορεί να τρέξει αυτές τις επενδύσεις. Σχεδόν όλα τα αυτοκίνητα, από τα δικά μου πανεπιστημιακά μέχρι τα σχολικά και φυσικά τέτοια και πόλη για την πόλη Ελλάδα και τη Θεσσαλονίκη, το οποίο είναι κάτι το που για μας αποτελεί, αν θέλετε, την μοναδική παράσταση, την ευρωπαϊκή δύναμη. Συζητήσαμε και πρώτα των μεγάλων έργων υποδομής και διαπιστώσαμε και συμφωνήσαμε όλοι ότι αυτοί οι ρυθμοί ανάπτυξης οι οποίοι έχουν σημειωθεί τα τελευταία χρόνια, κυρίως στη μεταβατική οικονομία και όχι μονάχα, θα συνεχιστούν με πολύ έντονη παρακολούθηση και με μεγάλη συνεργασία των φορέων.